Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα κλείνουμε τη συνεδρίαση, μια ακόμη πολεμική συνεδρίαση που έχει κλείσει ήδη των τελευταίων ημερών, αφιερωμένη στους αναδόχους που έχουν δώσει την ψυχή τους και την τεχνογνωσία τους από το 2016 και μετά για να δημιουργήσουν και να αναζωογονήσουν την αγορά εταιρικών ομολόγων στο ελληνικό χρηματιστήριο. Είναι μια ένδειξη ευχαρίστησης, άλλωστε από το ευχαρίστηση του χρηματιστηρίου προς αυτούς για τη συμβολή τους στη δημιουργία αυτής της αγοράς και στη δυναμική της που αναπτύχθηκε. Ήδη το 2021 ήταν μια χρονιά σημαντική με τη μεγαλύτερη άλυση κεφαλαίων. Μια αγορά που πρόσφατα απέκτησε και τα 4 Green Bonds και Sustainability Linked Bonds, που είναι η πρόσφατη μόδα και ελπίζουμε να παραμείνει. Και διαμορφώσαμε αυτή την εκδήλωση από τη μια μεριά για να ευχαριστήσουμε τους αναδόχους που από την εποχή του COVID δεν μπόρεσαν να είναι σε αυτό το μπαλκόνι στις εισαγωγές που γίνανε λόγω του περιορισμού των ατόμων που μπορούν να ανέβουν πάνω, παρά τη σημαντική του συμβολή, αλλά και για να λανσάρουμε την καινούργια πρωτοβουλία του ATHEX που αφορά το ATHEX Green Bond Net, την περιοχή που αναδεικνύονται τα πράσινα και sustainability linked ομόλογα στο χρηματιστήριο. Μια και έχουμε την εξάδα εδώ, την επίτιμη αρχής γενομένης, θυμίζω για την ιστορία, από τη House Market, που με τη συμβολή της Eurox άνοιξε αυτή την αγορά, τους αναδόχους με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα, που όπως είπα ευχαριστούμε, και θα κλείσουμε τη συνεδρίαση με τη συμβολή τους. Βαράς, βεβαίως. Σιγά σιγά. Σε ευχαριστούμε όλους πολύ. Αλλά έχουμε και μία βράβευση, επειδή λανσάρουμε σήμερα ή, εν πάση περιπτώσει, επικοινωνούμε το λανσάρισμα που έχουμε ήδη κάνει για το Green Bond Net. Θα βραβεύσουμε και τους 4 πρώτους που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην σημερινή εκδήλωση, εδώ στον Όμιλο ATHEX, όπου θέλουμε να τιμήσουμε τόσο τους αναδόχους, όπως αναφέρθηκε πριν, για τη συνδρομή τους στην ενίσχυση της αγοράς των ATHEX Bonds, όσο και να δείξουμε και τη νέα πληροφοριακή ενότητα που έχουμε, το ATHEX GreenNet, αφιερωμένη στην πράσινη οικονομία, καθώς συγκεντρώνεται εκεί όλη η σχετική πληροφορία που μπορεί να ενδιαφέρει έναν επενδυτή που αναζητά πράσινα επενδυτικά προϊόντα στην ελληνική κεφαλαγορά. Η πληροφοριακή αυτή ενότητα του ATHEX GreenNet αποκτά αξία από την παρουσία ήδη 4 χρεογράφων εκδοτών που είχαν την διορατικότητα να αποκλίνουν από την κανονικότητα και να εκδώσουν πράσινα ομόλογα. Σήμερα τιμούμε αυτούς τους 4 εκδότες, ενώ είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, δεδομένου ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο τόσο και για τους παρόχους κεφαλαίων, όσο και για αυτούς που αναζητούν κεφάλαια. Δεν είναι τυχαίο ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας, το Ελλάδα 2.0, έχει κατεξοχήν προσανατολισμό βιώσιμης ανάπτυξης και αναμένεται να κινητοποιήσει κεφάλαιο, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, άνω των περίπου 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε ένα τέτοιο, ελπίζουμε, ενάρετο επενδυτικό κύκλο, η κεφαλαγορά οφείλει να παίξει καταλυτικό ρόλο για να μπορεί πράγματι η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη με τη συμμετοχή όλου του επενδυτικού φάσματος και του οικοσυστήματος. Ο Όμιλος του ATHEX, αναγνωρίζοντας αυτή τη νέα τάση που αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, ήδη από το 2018
έγινε μέλος του Sustainable Stock Exchange Initiative του ΟΗΕ. Το 2019 εξέδωσε τον οδηγό του ESG. Έχει κάνει συνεχείς δράσεις και ενέργειες αναδεικνύοντας το νέο υπόδειγμα λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Το 2021 έβγαλε τον ESG δείχτη μας, ο οποίος είναι ένας δείχτης disclosure. Και το ήδη το 2022 έχουμε φτιάξει την AthexNet πλατφόρμα, όπως αναφέραμε, και μόλις πρόσφατα εκδώσαμε το νέο επικαιροποιημένο οδηγό ESG. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, όπως ανέφερα. Ελπίζουμε η παρούσα τρικυμιώδη συγκυρία να είναι παροδική, να έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε ακόμα πιο συχνά, με ακόμα περισσότερες επιτυχείς δράσεις, αλλά προς το παρόν οφείλουμε να τιμήσουμε τους πρώτους που συμμετείχαν στο νέο αυτό υπόδειγμα χρηματοδότησης και να τους ευχηθούμε εκ νέου κάθε επιτυχία. Πάλι τον CEO του Ομίλου στο μικρόφωνο για τη συνέχεια της απονομής. Θα ήθελα να καλέσω τους εκπροσώπους των ομολόγων που έχουν εισαχθεί είτε ως Green είτε ως Sustainability Linked για να κάνουμε μία απονομή. Να, και είναι και βαρύ. Ελαφρύ, με δύναμη όμως.